Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Συνεσυμπόσιο. Καιρό είχα να το πω αυτό. Ναι, όπου τρώμε, πίνουμε και μιλάμε για ταινίες. Είμαι ο Γιάννης Τζουβελέκης. Είμαι ο Σέφης Μάινας. Και σήμερα θα μιλήσουμε για την ταινία Wonder Wheel σε σκηνοθεσία Woody Allen με τους Kate Winslet, James Belushi, Justin Timberlake και Juno Temple. Τη δεκαετία του 50 στο Coney Island, η Τζίνι, σερβιτόρα απογοητευμένη από το γάμο της με το Χάμπτι, τον απαντά με τον αβαγωσό στη Μίκη. Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμα περισσότερο όταν ο Μίκη γυαλίζει και τις κόρες του Χάμπτι, της Καρολάινα. Αρχικά να πω για αυτό που βγάζει μάτι στην ταινία, τη φωτογραφία. Ο Στοράρο κάνει επίδειξη δύναμης. Η φωτογραφία είναι το αντίστοιχο του να σου δείχνει τους μυς του και να λέει «You myrin bro». Αλλά νομίζω δουλεύει, το κάνει καλά. Θεωρώ ότι γενικότερα είναι άλλος ένας τρίαμβος για την ψηφιακή φωτογραφία. Οκ, κάνει κάποια τολμηρά πράγματα. Θεωρώ ότι δουλεύουν. Κοίταξε, εμένα δεν μου δουλεύει πάντα η φωτογραφία. Σίγουρα κάνει τολμηρά πράγματα με την έννοια ότι έχει μερικές φορές εντός μιας κουβέντας, μιας σκηνής, να αλλάζει το φως πάνω στον αντίστοιχο ηθοποιό ανάλογα με τη συναισθηματική κατάσταση που περνάει ο χαρακτήρας εκείνη τη στιγμή. Τα σημεία στα οποία δεν μου δουλεύει είναι τα κίτρινα όταν μιλάμε για μια ηλιόλουστη παραλία. Ναι, η φωτογραφία είναι ξεδιάντροπα ψηφιακή, δεν το κρύβει καν. Γουστάρει, το θέλει, το τρίβει στη μάπα. Τα κόκκινα και τα μπλε, γιατί είναι σε Λούνα Πάρκ, οπότε τα φώτα παίζουν μπάλα έτσι. Αλλά τέλος πάντων μπορεί να παίξει ένα βαρύ κόκκινο, ας πούμε, ένα βαρύ μπλε πάνω σε κάποιο χαρακτήρα και δουλεύει. Τα κίτρινα μερικές φορές μου σκάνε πάρα πολύ ψεύτικα και δεν μου δούλευαν. Ο χαρακτήρας του Jim Belushi είναι συμπαθής, ενώ δεν θα έπρεπε να είναι τόσο συμπαθής. Προφανώς το σενάριο βοηθάει σε αυτό, διότι τον έχει βάλει να κάνει προσπάθεια να μην πιει, γιατί κάθε φορά που πίνει πλακώνει στο ξύλο όποιον βρει μπροστά του και αν γνωρίζοντας αυτό παρόλα αυτά έπινε, δεν θα ήταν και τόσο συμπαθής. Κάνει μια προσπάθεια, αλλά και ο Jim Belushi βάζει κάτι έτσι ώστε να πεις ότι τον συμπαθώ αυτόν, και όταν λέει, ας πούμε, ότι θα ήμουν ευτυχισμένος αν ερχόσουν μία φορά μαζί μου για ψάρεμα στη γυναίκα του, το πιστεύεις ότι όντως αυτό θα ήταν η μεγαλύτερη χαρά της ζωής του. Ο James Belushi κρατάει εξαιρετικές ισορροπίες, δηλαδή δεν είναι ούτε ο τελείως κακομοίρης, ας πούμε, σε έναν δυστυχισμένο γάμο, αλλά δεν είναι και ο κλασικός τύπος που δέρνει τη γυναίκα του φορώντας αμάνικη φανέλα με το λεκέ μουστάρδας πάνω, ξέρω εγώ. Φυσικά τη φοράει τη φανέλα, δεν διέκρινα λεκέ μουστάρδας, αλλά το θέμα είναι ότι είναι ένας τρισδιάστατος χαρακτήρας, όχι μια καρικατούρα. Από εκεί και πέρα να πω ότι τον έχουν κοροϊδέψει πάρα πολλές φορές τον Jim Belushi ως τον άλλο αδερφό Belushi, γιατί ο John ήταν το μεγάλο hit. Αλλά εγώ χάρηκα πάρα πολύ που τον ξαναείδα. Η Juno Temple είναι πάντα εκεί, με την έννοια ότι ό,τι τη ζητείτε το κάνει και κάτι παραπάνω, θα έλεγα, και κάθε ταινία που τη βλέπω βασικά γίνεται καλύτερη. Και αν συνεχίσει έτσι και συνεχίσει να επιλέγει ενδιαφέροντες ρόλους, τότε σίγουρα θα της κάτσει κάποια στιγμή ένας ρόλος που θα την εκτοξεύσει. Ο Μίκη στην αρχή νομίζεις ότι θα είναι ο πιο αδύναμος χαρακτήρας της ταινίας. Είναι λίγο μπλαζέ διπλότυπο του δημιουργού στην αρχή, αλλά προς το τέλος, όχι ότι γίνεται βαθύς χαρακτήρας ή ότι γίνεται κακός από εκεί που ήταν καλός ή δεν τον συμπαθείς από εκεί που τον συμπαθούσες ή αλλάζει κάτι. Απλά γίνεται λίγο πιο ενδιαφέρον. Ναι, και παίζει και μεγάλο ρόλο ο Justin Timberlake σε αυτό, διότι είναι αντίστοιχα όχι τόσο ρηχός, αλλά όχι και τόσο βαθύς όσο χαρακτήρας που υποδίεται. Ο Justin Timberlake μ' αρέσει κυρίως σε χαζοκομωδίες, αλλά εδώ κάνει ό,τι του ζητείτε, είναι στη θέση του και είναι επίτηδες ο χαρακτήρας του Μίκη. Καρικατούρα, και το λέει και ο ίδιος ο χαρακτήρας στην αρχή, ότι για τους λόγους του μελοδράματος πρόκειται να δείτε, κάποιοι χαρακτήρες είναι καρικατούρες, ας πούμε. Αυτός είναι, αλλά είναι πολύ λειτουργικό στο ρόλο και ειδικά στο φινάλε. Η Winslet θεωρώ ότι έκανε εξαιρετικά τη δουλειά της, διότι είχε ένα ρόλο που άνετα μπορούσε να πει ότι «Οκ, τώρα θα κάνω ερμηνεία και θα καπελώσω την ταινία και δεν θα αφήσω κανέναν άλλο να παίξει». Δεν το έκανε. Από την άλλη κάνει την καταπιεσμένη μάνα της εργατικής τάξης, οπότε εύκολα θα μπορούσε να πέσει από εκεί σε ευκολίες. Που δακρύβρεχτα πράγματα, λες. Ναι, παίζει ένα μελόδραμα, την κυράτσα της εργατικής τάξης, με την πονεμένη ιστορία, ότι δεν κατάφερα να κάνω αυτό που ονειρευόμουν. Δεν πέφτει στην παγίδα ποτέ. Και έχει τις τέλειες ισορροπίες στο ρόλο της. Όντως η Kate Winslet είναι πάρα πολύ καλά σε αυτό που κάνει. Μαζί με τον Allen πάνε να κάνουν αυτό που έγινε με την Blanchett στο Θλιμμένη Γιασμίν. Δεν τα πολύ καταφέρουν, όχι διότι φταίει η Winslet, φταίει το ότι ο Woody Allen δεν έδωσε στο χαρακτήρα της το απαραίτητο focus, όπως έκανε στην Θλιμμένη Γιασμίν. Εδώ το απλώνει λίγο. Οπότε το focus δεν είναι ακριβώς εκεί, αλλά ταυτόχρονα είναι αυτό που είπες. Η Winslet δεν πάει να κλέψει το Όσκαρ από κανέναν, δεν πάει να κλέψει την παράσταση από κανέναν, τα δίνει όλα. Γενικά μ' αρέσει, στη συγκεκριμένη ταινία μ' αρέσει, μπράβο της. Και να αναφέρω και ένα ωραίο cameo ουσιαστικά του David Krumholtz,
τον οποίο θυμάστε ως Μπερνάρ το Ξωτικό από το «Ο Άγιος Βασιλής μου». Ναι, όλοι το θυμόμαστε, έτσι δεν είναι, παιδιά. Στη συνέχεια αυτού με την Kate Winslet, ο Woody Allen χάνει γενικότερα λίγο το focus του εδώ πέρα, γιατί κάτι πάει να κάνει μεταξύ του δικού του ύφους, όχι τόσο κωμικό, και του λεωφορείου ο πόθος. Δεν του κάθεται πάντα. Επίτηδες έχει στήσει κάποια σκηνικά να είναι σαν θεατρικά, δηλαδή ακόμα και κίνηση κάμερας σου βγάζει θέατρο και όχι τόσο σινεμά. Απλώς δεν είναι πάντα υφολογικά εκεί η ταινία. Χάνεται μερικές φορές. Αλλά λατρεύω πάρα πολύ τον πυρήνα αυτής της ταινίας, γιατί η ταινία μιλάει για την συναισθηματική εξάρτηση και το κατά πόσο ένα άτομο είναι υπεύθυνο για την ευτυχία ή τη δυστυχία του. Αυτό το θεωρώ ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο των σχέσεων και μου δούλεψε πάρα πολύ όταν αυτό το πράγμα έλαμπε, έβγαινε ο Woody Allen, δηλαδή στόδινε στα μούτρα. Όταν δεν στόδινε, λίγο μέχανε η ταινία, λίγο. Ως σκηνοθέτης, ο Allen εξακολουθεί να είναι ο καλύτερος στο να κάνει θεατρικού τύπου δράση, να φαίνεται κινηματογραφική, χωρίς να κάνει απαραίτητα κινηματογραφικά κόλπα. Δηλαδή, εδώ έχουμε κάτι το οποίο θα μπορούσε άνετα να είναι θεατρικό και έτσι όπως το έχει κινηματογραφήσει, ποτέ δεν νιώθω ότι θα ήθελα να ανοίξει το μάτι μου, θα ήθελα να κινηθεί περισσότερο η κάμερα, θα ήθελα να γίνουν περισσότερα κάτω, ας πούμε. Και έχει και ένα χώρο, ο οποίος είναι ένα σπίτι μέσα στο Luna Park και το εκμεταλλεύεται στο έπακρο. Και έχει και μια παραλία, η οποία είναι είτε τίγκα στον κόσμο, είτε είναι τελείως άδεια για να ξεμοναχιαστούν τα ζευγαράκια. Και το εκμεταλλεύεται σωστά έτσι ώστε να το κάνει κινηματογραφικό, χωρίς να σου τρίβει τα μούτρα ότι είναι κινηματογράφος. Ναι. Ήταν μια χαρά ταινία. Δηλαδή, δεν είδα κάποιο παραστράτημα που να με ξενερώσει, ας πούμε. Δεν είναι από τις πιο δυνατές ταινίες του Woody Allen, ούτε καν από την σύγχρονη φιλμογραφία του, αλλά πέρασα πάρα πολύ καλά. Σε 2-3 σημεία έσκασε και το χιλάκι μου, θα πω. Απλώς επειδή δεν υπήρχε αυτή η εστίαση που χρειαζόμουν, ας πούμε, στους χαρακτήρες, δεν τους ένιωσα τόσο πολύ ώστε να νιώσω και το σημαντικό μήνυμα της συναισθηματικής εξάρτησης που πάει να περάσει. Από εκεί και πέρα ήταν μια χαρά βραδιά στο σινεμά. Ναι, ήταν μια χαρά βραδιά στο σινεμά. Ο Woody Allen εξακολουθεί να είναι ένα όνομα εγγύηση, κατά τη γνώμη μου. Και από τα λίγα ονόματα εγγύηση που έχουν μείνει, με την έννοια ότι κάνει συνέχεια ταινίες και μπορείς να ξέρεις ότι είναι εγγύηση. Τις πετάει έτσι. Μία το χρόνο. Μία το χρόνο. Εγώ προσωπικά έχω να δω πάρα πολύ καιρό ταινία του Woody Allen, γιατί κάποια στιγμή έπαθα κορεσμό. Αλλά τώρα που επανέρχομαι, βλέπω ότι δεν το έχει χάσει σε καμία περίπτωση. Βλέπω ότι μάλλον είχα άδικο στο ότι ήθελα να κάνει τη μανιέρα και την κωμωδία το ίδιο πράγμα συνέχεια, διότι και άλλα πράγματα τα κάνει πολύ καλά. Και ελπίζω να συνεχίσει χωρίς διάλειμμα. Εσείς την είδατε την ταινία, θα τη δείτε, σας άρεσε, δεν σας άρεσε? Πείτε μας τα σχόλια και αν απολαύσατε αυτό το βίντεο, πατήστε like και εγγραφείτε στο κανάλι μας για να συνεχίσουμε και εμείς να καταστρέφουμε το σηκώτη μας. Ως τότε, υγεία.